Υποδεχθήκαμε σήμερα τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην πόλη μας σε μια ουσιαστική συζήτηση για θέματα σοβαρά που αφορούν την πόλη μας. Ένα εξ αυτών ήταν το αποχετευτικό, στο οποίο ζητήσαμε την συνέχιση της βοήθειας από τον κύριο Υπουργό και την αμέριστη συμπαράστασή του όπως την είχαμε εξ αρχής στο θέμα της επίλυσης ενός τόσο μείζωνος προβλήματος. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την βοήθεια που μας παρήχε μέχρι τώρα. Γνωρίζει το θέμα, γνωρίζει τα προβλήματα σε βάθος, βοήθησε πολύ στο να ξεπεραστούν αντιρρήσεις που υπήρχαν από το συναρμόδιο Υπουργείο, το ΙΠΕΚΑ, και θα ήθελα και γι' αυτό να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί δεν αρκούσε μόνο η συμπαράσταση του Υπουργείου, αλλά έπρεπε να λύσουμε σε σχέση με το συναρμόδιο Υπουργείο και τα υπόλοιπα προβλήματα. Όπως επίσης γνωρίζει και μας έχει βοηθήσει αρκετά στο θέμα το να οργανώσουμε καλύτερα την συγκοινωνία, που είναι και αυτό ένα θέμα της δικής του αρμοδιότητας. Θα ήθελα θερμά να τον ευχαριστήσω και για την παρουσία του και για τον ουσιαστικό διάλογο που είχαμε σήμερα σε αυτή την επίσκεψη στον Δήμο μας, για τον οποίο ήταν και τιμή η παρουσία του εδώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Δημάρχη για τη φιλοξενία. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί καταφέρουμε να επιλύσουμε ένα μεγάλο ζήτημα για την περιοχή που είναι το αποχετευτικό. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, έχει μπει το νερό στα βλάκια. Θα συνδεθεί ο Δήμος με το κέλι της Ψιντάλιας. Θα γίνει λοιπόν έτσι από εδώ και πέρα η διαχείριση των λιμάτων του Δήμου Παλίνης. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία, όχι μόνο για τους κατοίκους, όχι μόνο για το Δήμο, αλλά να μην το ξεχνάμε, η σημαντική επιτυχία είναι κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των Μεσογείων, γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας δεν περιορίζεται σε ένα σημείο. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο που θα εξελιχθεί. Και βεβαίως οφείλω να πω ότι η συνεργασία υπήρξε άψογη και έφερε τα αποτελέσματα που έπρεπε να φέρει. Επομένως θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και ανεξαρτήτως προφανώς της οποιασδήποτε αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, θα ολοκληρωθούν τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή και η εκτέλεση του συγκεκριμένου. Να ευχαριστήσω ξανά για τη φιλοξενία και για τη συνεργασία και νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε επιλύοντας προβλήματα τα οποία ενδιαφέρουν όλους. Για το συγκοινωνιακό, κύριε Βουλή. Για το συγκοινωνιακό, επίσης νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο και θέλω και εκεί να πω ότι υπάρχουν μια σειρά από θέματα τα οποία τα κοιτάμε και θα φτάσουμε στην λύση που πρέπει να, και σύντομα, να είναι η ολοκληρωμένη λύση που θα απαντά κατά το δυνατόν και μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και βρισκόμαστε στις ανάγκες, στις συγκοινωνιακές ανάγκες των πολιτών. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι και να πω χαίρομαι να συνεργάζομαι με την κεντρική διοίκηση, με ανθρώπους σαν και σας. Και να σας ευχηθώ ειλικρινά και από καρδιάς καλή επιτυχία και στις εκλογές που έρχονται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είστε καλά.